Εχθές έγινε στην Ομοσπονδία επάνω στην Αθήνα μια ψηφοφορία η οποία κατέληξε στην αναστολή της απεργίας. Αυτό έχει αποτέλεσμα να ανανεώσουμε το ραντεβού μας με τις κινητοποιήσεις και τον κόσμο γενικότερα από τις 25 Αυγούστου. Εμείς πιστεύουμε ότι το Υπουργείο και η κυβέρνηση γενικότερα θα σταθεί αντάξει των υποσχέσεων που έχει δώσει για να κάνουμε έναν υγιή διάλογο πάνω στα θέματα που μας απασχολούν. Στη συζήτηση δεν ήταν όλοι οι σύλλογοι. Στην Ομοσπονδία είναι 21 άτομα που έρχονται από όλη την περιφέρεια και από την Αθήνα και αυτοί αποφασίζουν. Εμείς είμαστε ενωμένοι και ακολουθούμε την Ομοσπονδία. Από εκεί πέρα, ότι υπήρχαν στάσεις για το αν συνεχιστεί ή όχι η απεργία, υπήρχαν. Και αυτό είναι πραγματικότητα, γιατί για μας είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Από εδώ και πέρα όμως, 25 Αυγούστου θα δούμε το Υπουργείο πώς θα κινηθεί και να κινηθούμε και εμείς ανάλογα. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Πιστεύετε ότι θα λυθεί το πρόβλημα αυτό? Κατά τη γνώμη σας, μια συζήτηση που είχε κάνει. Εμείς ελπίζουμε να λυθεί το θέμα, γιατί πιστεύουμε ότι έχουμε δίκαια αιτήματα. Θέλουμε να γίνει ό,τι υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Να μας δέσει το Υπουργείο να κινηθεί σε ένα τέτοιο πλαίσιο, που να είναι παρόμοιο με τα ευρωπαϊκά στάντα που υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή όμως δείχνει να έχει μια διαφορετική στάση, το οποίο ελπίζουμε να αλλάξει στο τέλος του Αυγούστου.